Είμαστε Ισλανδία, φτάσαμε. Το ταξίδι μας απέδωσε μέχρι εδώ καρπούς. Δείτε τα υπέροχα μέρη και τους δρόμους. Επισημάνω, όπως βλέπετε, ότι είναι το πρώτο σκουπίδι που βλέπουμε εκεί πέρα. Σε έκταση πόσης γης, δηλαδή. Είναι η πρώτη σκουπίδα που βλέπουμε εδώ πέρα. Το προηγούμενο βίντεο τελείωσε με τα σκουπίδια. Είχαμε κουβέντα. Στην Ελλάδα θα βλέπατε ένα σωρό, εδώ βλέπετε ένα σκουπίδι στα πόσα χιλιόμετρα. Κάνουμε και ένα τσέκα τσεκοποιήσουμε εδώ. Δεν είμαστε στο κέντρο της πόλης, όταν επισημάνουμε. Είμαστε κάπου στα χωριουδάκια, στα περίχωρα γύρω-γύρω. Όχι, βασικά το ρέκιαβικ είναι εδώ. Είναι το ρέκιαβικ, είναι το κέντρο, δεν είναι το capital. Δεν είμαστε ακόμα στο capital, κάποια στιγμή μπορέσουμε να βγούμε μια βόλτα από εκεί. Προχωράμε όμως και βλέπετε από εδώ πέρα. Βλέπετε τα υπέροχα σπίτια, είναι διαφορετικά εντελώς. Βλέπετε μια φαντασία. Και όλα χαμηλά. Ναι, και κυριαρχεί μια φαντασία. Χρώματα απίστευτα και σε ποικιλές διαφορετικά σε όλα τα σπίτια διαφέρει ποικιλία. Εδώ πέρα ο καιρός, παιδιά, είναι λίγο περίεργος. Εντάξει. Έχει 4 εναλλαγές μέσα σε μία μέρα. Χιόνι, βροχή, ήλιο. Είναι βροχή, ήλιο, τι ξέχασα. Και αέρα. Και χαλάζει μπορεί, ίσως δεν ξέρω. Και χαλάζει. Μπορεί, αυτό τώρα το λέω εγώ. Είναι η χώρα των παράξενων συμβάντων καιρικών. Πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά τα πράγματα. Τώρα ακόμα δεν μπορούμε να πούμε μεγάλα λόγια και εμείς ήρθαμε προς το παρόν για να δούμε τι θα γίνει, αλλά προχωράμε σιγά σιγά. Πήγαμε από εδώ πέρα την άλλη φορά. Τι πέρασαμε απέναντι κάπου. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ας απολαμβάνουμε τη βόλτα μας εμείς όσο πάμε. Και θα γυρίσουμε, άμα δεν βρούμε άκρη, θα γυρίσουμε. Είναι λοιπόν, υπάρχουν κάποια μείον βέβαια, υπέρ και κατά. Τα υπέρ είναι ότι είναι πολύ όμορφα, είναι κάτι καινούριο. Όταν πας, ειδικά πρώτη φορά ταξίδι, τα βλέπεις όλα καινούργια. Δεν είμαστε τακτικοί τουρίστες από όλα μέρη. Και ένα από τα κατά τα μεγάλα είναι η ακρίβεια. Ναι. Πρέπει να έχεις δουλειά για να πεις ότι θα μείνω. Οπωσδήποτε μια δουλειά με ένα 1200-1300 για να παραπάνω, μπορείς λίγο. Ένα απλό σπιτάκι να επιβιώσεις, γιατί είναι παιδιά πανάκριβη. Γιατί και τα ενίκια και όλα είναι ακριβά. Δηλαδή λόγω του ότι έχουν μεγαλύτερους μισθούς, έχουν και πιο μεγάλη ακρίβεια και καλύτερο ΦΠΑ. Μεγαλύτερο, ας πούμε. Όποιος σκέφτεται την αρχή δηλαδή για να μείνει εκτός τουρισμού, για να μείνει εργασιακά και αυτά, πρέπει να είναι πολύ οργανωμένος και να έχει στην άκρη λεφτά. Ακριβώς. Το βασικότερο, το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Ακριβώς, φίλτατη. Εκεί όπως βλέπετε, αυτό το παράδεισο και αυτή η ομορφιά έχουν υψηλή εφορία. Αλλά έχουν και υψηλά αγαθά όμως ο πολιτισμός. Αν πιαστείς και αρχίσεις να δουλεύεις, έχεις όλα τα καλά του κόσμου. Δεν χρειάζεται τίποτα. Η ησυχία του μέρους είναι απίστευτη, δεν το συζητάμε. Ησυχία, ηρεμία. Λοιπόν, κάτω ακούτε τα ξερά, τα μηχανάκια που τρέχουν πέρα εδώ όλη την ώρα και σπάνε τα αυτιά επειδή αντιλαλούν στους ήχους, στις πολυκατοικίες ο ήχος, αντανακλάται. Εδώ, παιδιά, μια φορά να ακούσαμε ένα θόρυβο, δύο από κάποιο μηχάνημα. Ένα μηχανάκι στις 48. Δεν υπάρχουν τα ξερά εδώ. Ξεχάστε τα. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Αφήστε που υπάρχουν νόμοι που μπορεί, άμα πας να κάνεις κάτι με φασαρία, να σε. Ναι, εδώ, μάγκες, εσείς που τρυπάτε τις εξατμίσεις, σκεφτείτε το καλά πριν το κάνετε. Ακριβώς. Είναι και αυτό. Εδώ δεν έχει τέτοια κόλπα. Εδώ έχει ένα απλό αμαξάκι. Καταρχήν, να επισημάνουμε ότι ο κάθε Ισλανδός έχει από ένα απλό δικό του αμάξι. Γιατί οι άνθρωποι έχουν και λεφτά να τα συντηρούν. Καλά, λέμε τις αλήθειες. Μην βλέπετε αυτό το American Dream στις τηλεοράσεις και κοροϊδεύεστε. Άμα δεν υπάρχει δουλειά, δεν μπορείτε να συντηρήσετε ούτε πατίνι. Α, κάποιοι που συγκρίνεται κάτω το μισθό των 500 και 400 ευρώ τώρα για μισθό σοβαρό, είναι επειδή έχει φτηνή μείνει ζωή λόγω των καταστάσεων. Αλλά το ΦΠΑ ανεβαίνει άσχετα αν έφυγε, έχει φτηνή μείνει ζωή μας. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Ναι. Ναι. Εφόσον έχεις, όσο έχεις μια καλή δουλειά και βγάζεις λεφτά, πάρε και πράγματα αν μπορείς να τα πάρεις. Εφόσον δεν έχεις όμως, θα συμβιβαστείς εδώ στην αρχή με ένα μικρό αμαξάκι και ένα σπιτάκι μικρό. Ξέρεις ποιος είναι ο μισθός που πρέπει να υπάρχει για να πεις ότι είμαι καλά? 3.500 τουλάχιστον. Για τέτοια μέρη, ναι. Ίσως και γύρω στο 2.500-3.500. Αλλά η Νορβηγία. Για να είσαι σίγουρος. Η Νορβηγία είναι από τα ακριβότερα κράτη τα οποία εκεί πρέπει να βγάζεις ένα πεντάρι μισθό για να ζεις. Η Ισλανδία, ναι, πάλι με 2.500. Εκεί εσύ δεν μου λέγες ότι ο βασικός μισθός είναι 5.000. Εκεί ο βασικός μισθός, παιδιά, μπορεί να ξεκινήσει από 3.500-4.000 μέχρι και 5.000. Αλλά η Νορβηγία είναι ακραίες οι καιρικές συνθήκες. Χειρότερες από εδώ πέρα. Είναι πιο απομονωμένα από την Ευρώπη, όλη την υπόλοιπη σκανδιναβική ζώνη. Εννοείται αυτό το πράγμα, πιο ψηλά. Βγάζουμε και τα πίσω μέρη. Ελπίζω να μην υπάρχουν νόμοι που θα μας κυνηγήσουν επειδή γράφουμε βίντεο. Δεν νομίζω. Γιατί μετά θα γίνουν πραγματικά καμένα μυαλά. Διότι εδώ πέρα τα πάντα που απαγορεύονται και επιτρέπονται, στους επισημαίνουμε πινακίδες. Πινακίδες οι οποίες δεν είναι βαμμένες, ναι, με σπρέι από διάφορα παιδάκια. Πραγματικά. Είναι καθαρές πινακίδες και μπορείς να διακρίνεις τι λένε. Αναφέραμε και στο προηγούμενο βίντεο για τα σπρέι και αυτά. Για το. Δηλαδή που γεμίζουν γράφτη όπου να είναι, όπου θέλουν, όπως να είναι. Τώρα κάποια στιγμή πρέπει να κόψουμε, αγαπητοί φίλοι, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ένα διέξοδο. Είμαστε πρώτη φορά νιουμπάδες εδώ πέρα. Θα κόψουμε και θα ξανασυνεχίσουμε σε λίγο, επομένως περιμένετε. Είμαστε ψαράκια, κάνουμε ένα pause εδώ πέρα. Pause και συνεχίζουμε. Μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε. Είμαστε σε ένα γήπεδο προς τώρα εδώ πέρα, ένα τοπικό γήπεδο του Ρέικιαβικ, της πρωτεύουσας.
και βλέπουμε τον Μποεάρ να βγάζει φωτογραφίες στο γήπεδο, αλλά δεν έχει αρχικές, δεν πειράζει. Για μια φορά να μην έχει και κάποιον στο γήπεδο, να είναι ήρεμα. Βλέπετε αυτό το γήπεδο, είναι ήσυχο. Και είμαι σίγουρος ότι και στους αγώνες θα είναι ήσυχο, επομένως δεν έχουμε θέμα. Καμιά σχέση με το χουλιγκανισμό της Ελλάδας, της Αγγλίας και άλλων χωρών. Δεν νομίζω τόσο πολύ. Σε αυτό το βαθμό δεν νομίζω. Σε κανένα βαθμό. Στο μηδέν είναι. Εδώ πέρα ο χουλιγκανισμός και η φασαρία και οι καυγάδες είναι στο μηδέν. Πιστέψτε. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Εδώ αυτή είναι μια τυπική. Αυτό είναι μια γειτονιά. Μια τυπική, όχι άλλο θέλω να πω. Μια τυπική ανοιξιάτικη μέρα για τους Ισλανδούς. Για μας είναι λίγο ψυχτερό κρίνο, μην το πω με την άλλη έκφραση. Το κρύο. Γιατί τους είναι λίγο. Ναι, είναι το. Η ανοιξούλα, το καλοκαιράκι. Ακριβώς. Τα σπίτια είναι σαν καλυβούλες όλα. Είναι σαν τα προάστια στις αμερικάνικες ταινίες που βλέπετε. Ξέρετε, ένα τέτοιο πράγμα στήλη είναι παρόμοιος ρυθμός, εντάξει. Οι διαφορές είναι μικρές. Αλλά είναι τέτοια φάση εντελώς, δηλαδή. Χαμηλά σπίτια όλα. Εγκληματικότητα στο μηδέν δεν το συζητάμε. Τα κλειδιά έξω από την πόρτα μπορεί να τα αφήσει. Όπως λέει και η Pepsi Max ζάχαρη στο μηδέν. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και αυτό. Πέρα μπορείτε και τα κλειδιά να τα στην πόρτα απ' έξω. Μπορεί ακόμα, πιο άνετα, ναι. Ακόμα και να χάσετε κάτι. Το 90% των Ισλανδών θα σας το φέρει πίσω. Δεν θα το πάρει γιατί πάρει. Από πού ήρθε, πήραμε, όχι από εκεί, έτσι από εδώ αριστερά είχαμε πει. Ναι. Ακόμα μερικές φωτογραφίες. Για να θυμόμαστε. Είναι αναμνήσεις όσο να είναι. Η ζωή είναι μια περιπέτεια. Είτε πετύχετε κάτι που πάτε έναν προορισμό, είτε δεν πετύχετε, να θυμάστε όπως λέει και ο Κουέλιο και άλλοι συγγραφείς. Το ταξίδι είναι αυτό που μετράει. Εδώ προσοχή στους ποδηλάτες, βλέπετε τη γραμμή. Επαναλάβω λίγο γραμμή είναι... τη γραμμή που με διέκοψες. δεν θα λες πάνω στο φιλοσοφικά, δεν θα διακόψεις. Συγγνώμη. Έχει ανάγκη να ακούει κάποια τάκα θετική για να παίρνει λίγο δύναμη. Μετράει το ταξίδι και όχι ο προορισμός, να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Σωστό. Ο προορισμός, ό,τι και να γίνει, δείτε τους σαν περιπέτεια. Είτε πάτε για δουλειά, είτε πάτε για γκόμενα, είτε πάτε για να βρείτε γνωστούς και δεν τους πετύχετε και τους χάσετε. Και δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε, κανονίστε να περάσετε καλά. Σίγουρα, ακριβώς το ταξίδι είναι κουραστικό, αλλά ο προορισμός είναι πιο συγκεκριμένος από ό,τι φαντάζομαι, πιο σημαντικός. Έτσι δεν είναι. Και τώρα φτάνουμε σε ακόμα έναν μακρό στενό δρόμο. Και προχωράμε και προχωράμε και τραβάω προς τη δόξα, τραβάω όπως λέει και το κομμάτι το ελληνικό. Τα καμένα μυαλά προχωράνε προς τη δόξα. Α, ο ήλιος πίσω από τα δέντρα φεγγεί και μας τραβώνει. Ο ήλιος που βλέπετε μπορεί να εναλλαχθεί ξαφνικά σε βροχή. Σε ένα λεπτό σε βροχή, σε χιόνι, σε θαλάσσι, δεν τον βλέπετε και ξεγελιέστε. Είναι λίγο τρίκι, είναι λίγο παίζει εδώ πέρα, σε κάνει κόλπο. Ναι, μπορεί να δεις ήλιο μέσα από το αυτό και να πεις, α, είναι καλά, βγαίνω έξω. Παιδιά, ξέρετε την έκφραση ήλιος με δόντια που λένε, έτσι. Αυτό ισχύει, ο κύριος έχει δόντια, απλά δεν τα δείχνει πολύ καλά από εδώ. Αλλά αυτό συμβαίνει. Πάντως είναι πανέμορφα, είναι όντως ένας μικρός παράδειγμα. Άμα ξέρετε το κλίμα, το οποίο είναι περίεργο και να αλλάζει, όπως είπα πολλές φορές, είναι ένας μικρός παράδεισος επίγειος πραγματικά. Στο άλλο άκρο μεν του κόσμου, αλλά είναι ένας επίγειος παράδεισος. Η Ελλάδα είναι όμορφη σαν χώρα. Να μην, δεν θέλω να υπερβάλλουμε και να μην νομίζει ο κόσμος το κάνουμε για να δυσφύσουμε τη χώρα. Η Ελλάδα, να πούμε ότι σαν χώρα είναι πανέμορφη. Πρέπει να παίρνει πρότυπο η Ελλάδα από χώρες σαν την Ισλανδία. Ακριβώς. Και να γίνει στην επόμενη ψηφοφορία για την καλύτερη χώρα και την ομορφότερη του κόσμου να είναι η Ελλάδα. Αλλά πρέπει να πάρει πρότυπα σωστά. Γιατί η Ελλάδα είναι πανέμορφη, αλλά τα πρότυπα που έχει μέσα είναι deep shit. Βαθιά κατά να το πούμε έτσι όλα μερικά. Καλά το λες, δεν πειράζει. Θα το καταλάβουν, είναι πιο πολύ ξέρουν αγγλικά στην Ελλάδα, επομένως δεν θα έχουν πρόβλημα. Θα το καταλάβουν γιατί είναι και η διεθνής γλώσσα, τη μιλάνε. Δεν θέλω να νομίσει ο κόσμος, επειδή ανεβάζω αυτό το βιντεάκι στο YouTube, ότι ξέρετε. Ότι είναι, η Ελλάδα είναι κακιά, ας πούμε. Δεν το λέω από αυτή την πλευρά. Η Ελλάδα είναι απλώς τώρα είναι ένα χάλι μαύρο σε άλλα ζητήματα. Και σαν να μην φτάνει αυτό, χρειάζεται και στρώσιμο. Βλέποντας αυτό, βλέπεις πόσο χάλια είμαστε στα θέματα. Στα θέματα πώς είναι, ας πούμε, τα μέρη μας αυτά, γενικά. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Εδώ είναι η κούνια, η μυστήρια, απομονωμένη κούνια, εδώ. Αυτό το βάλω φωτογραφία εδώ. Ναι, αυτή, όπως βλέπετε, να τονίσουμε ότι σε κάθε γειτονιά σχεδόν, σε κάθε τετράγωνο μικρό, βλέπεις και μια μικρή παιδική χαρά για να παίζουν, ναι, τα παιδάκια. Κάτι που δεν το βλέπουμε σε εμάς, δυστυχώς, που έπρεπε να υπάρχει για να μην αποβλακώνονται τα παιδιά τόσο με τα tablet και με τα Facebook. Πριν βλέπαμε δύο παιδάκια, παίζαν έξω, ανεβαίναν τα βράχια πάνω σε ένα βουνάκι.
που σε εμάς πλέον δεν το κάνουν αυτό και είναι λυπηρό πραγματικά. Κάποτε το κάναμε όλοι. Τα πιο πολλά παιδιά. Τώρα δυστυχώς. Επίσης δεν βλέπουμε πολλά παιδάκια με τάμπλετ και κινητά όλη την ώρα στο ναι, χέρι. Αυτό που ανέφερα πριν λίγο να είναι αποβλακωμένα και σαν ναι. Ζόμπι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δύο στα πέντε παιδιά. Συνεχίζουμε λίγο. Βλέπουμε τώρα. Πάμε πλησιάζουμε στη λίμνη και θέλω να τη γράψω αυτήν την λίμνη λίγο. Στο τελευταίο μέρος έτσι. Για να δούμε. Τα προάστια λοιπόν για ακόμη μια φορά από εδώ σε όλο το μεγαλείο. Δεν σε μπάρμπς αλλιώς. Όχι λέμε δεν σε μπάρμπ αέρια. Όπως εκείνη η ταινία, το The Burbs με τον Tom Hanks, μια γειτονιά απίθανη στα ελληνικά. Από εκεί είχα απορία τι σημαίνει Burbs, η λέξη Burbs. Υπάρχει η λέξη Burb που είναι το ρέψιμο, ξέρεις Βασίλη. Mm-hmm. Λέμε το στα αγγλικά. Mm-hmm. Και το Burb είναι διαφορετικά γράμμα, καλά ούτως ή άλλως. Και λέγα τι είναι το Burbs. Τελικά το ψάξαμε μετά το ίντερνετ και μάθαμε τι είναι το Burbs. Λοιπόν, είναι τώρα από εκεί. Νομίζω από εδώ είναι έτσι. From here. From here to here. Λοιπόν, προχωράμε. Μέχρι τώρα δεν συναντήσαμε σχεδόν κανέναν εδώ μεταξύ. Ακόμα καλύτερα, φίλοι μου, αυτό λέγεται ησυχία. Quiet. Peace and quiet. Ησυχία. Από εδώ τα σου και από εκείνη για τις ποδηλάτες. Ναι, να ορίστε αυτό που έλεγα. Ο στενός δρόμος είναι εδώ πέρα για τις ποδηλάτες. Και όντως περνάνε πολύ γρήγορα, παιδιά. Έτσι, ναι, δεν αστείο. Καμιά σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα γενικά. Εδώ τρέχουν τούρμπο οι άνθρωποι. Εντάξει, και στην Ελλάδα τώρα στη Θεσσαλονίκη κάτω. Τούρμπο. Άμα δείτε κανένα το βίντεο καταγράψει, θα καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά όπως βλέπετε δεν έχει πολύ κόσμο το καλοκαίρι περισσότερο οι ποδηλάτες βγαίνουν από ό,τι ξέρουμε. Ο κόσμος εδώ μέσα. Τι θα ακούγεται. Κάτι πετάει. Κάτι πετούμενο είναι αυτό. Ένας περίεργος ήχος. Αντανακλάται πάνω στον εθέρα. Ναι, είναι ένα ελικοπτεράκι. Ναι. Φυσικά. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Ένα απλό, φυσιολογικότατο ελικόπτερο. Η κυρία Βεστόν προς κύριο Βόλτα. Και τώρα πλησιάζουμε την υπέροχη λίμνη εδώ. Εδώ έχει παλίρες λίμνη λοιπόν. Να το πούμε και αυτό έτσι. Όπως βλέπετε, αν παρατηρήσετε, η στάθμη χθες ήταν πιο ψηλά. Δεν τραβήξαμε βίντεο, αλλά ήταν πιο ψηλά. Ήταν πιο κοντά, ναι. Και άμα δείτε τώρα, έχει σουφρώσει, έχει στερέψει πραγματικά δηλαδή. Ένα πράγμα που άμα το δεις και live είναι ακόμα καλύτερο φυσικά, πιο περιπέτειο. Καλά, ναι. Βλέπετε, έχει μείνει εκεί πέρα τέτοιο. Φαίνεται αυτό κάτω. Αυτό το πράγμα όλο που βλέπετε χθες ήταν γεμάτο με νερό μέχρι και 4-5 μέτρα πάνω ύψους. Ναι. Ένας ποδηλάτης που λέγαμε. Here we go. Δηλαδή υπάρχουν παλίρες και αυτό είναι ανάλογα τώρα με... έχει να κάνει επειδή είναι ο ωκεανός εδώ πέρα. Από ό,τι ενημερωθήκαμε. Φίλοι μου, είναι η χώρα, είπαμε, των παράξενων και των γρήγορων μεταβολών, των καιρικών φαινομένων. Πάντως πέσαμε σε καλό καιρό σήμερα, παρεμπιπτόντως, πριν το συζητούσαμε. Σήμερα είμαστε και λίγο τικολόφαρδοι, γιατί πέφτουμε όλοι σε καλή μέρα. Σε μια ανοιξιάτικη μέρα για τους Ισλανδούς, μπορώ να πούμε αυτή η μέρα που βλέπετε. Για εμάς ήταν μια χειμωνιάτικη μέρα, για αυτούς είναι ανοιξιάτικη. Βλέπετε τα πανέμορφα μονοπάτια μέσα από το δασάκι και τα, με τα δέντρα και το πράσινο, το καταπράσινο παντού. Ορίστε, φαίνεται, βλέπετε από εδώ ότι έχει χαμηλώσει η στάθμη του νερού, ξανά. Ένα υπέροχο ακόμα δρομάκι, το αεράκι φυσάει επάνω μας. Σήμερα ήταν ευλογία, ήταν καλή. Σήμερα ήταν η μέρα που έπρεπε να βγουν τα καμένα μυαλά να πάρουν τις λήψεις τους εδώ. Έλα από εδώ το σπίτι, ένα μπράβο. Ναι, ναι, από εδώ είναι. Το από εδώ είναι, το θυμάμαι. Έχει λίγο γύρω και μας καλάει τη λήψη, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι καλό, γιατί δείχνει έτσι τη φύση σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, όχι φίλοι μου, είναι κάψιμο. Προχαράμε και μιλάμε και γράφουμε. Μερικά υπέροχα σπιτάκια από εδώ. Το σπίτι των ονείρων μας. Τι θέλει ο άνθρωπος. Ένα τέτοιο πράγμα. Θέλει ένα απλό πράγμα. Κανονικά, βάσει λογική με αυτά που τραβάνε όλοι οι Έλληνες, ένα τέτοιο σπίτι ο καθένας με ένα κήπο και ένα το όμορφο τοπίο πρέπει να έχει, αλλά τέλος πάντων. Όλοι οι άνθρωποι περνάνε δύσκολα όμως. Όχι αυτοί που δεν χρειάζονται. Όλοι αυτοί που περνάνε δύσκολα. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει, όπως είπαμε και πριν, λάθος πρότυπα. Να το τονίσουμε. Πολύ λάθος πρότυπα. Κοροϊδεύουμε τους Αμερικάνους, αλλά. Εμείς κρατήσαμε δυστυχώς τα κακά στοιχεία των Αμερικάνων αυτοί και οι Ευρωπαίοι λαοί και άλλοι Ευρωπαίοι λαοί του Ισλανδού κρατήσαν τα καλά στοιχεία των Αμερικάνων. Ακριβώς.
Ορίστε, δείτε τη στάθμη ξανά ακόμη πιο κοντά αυτή τη φορά. Το επαναλαμβάνω, γίνεται κουραστικό, το ξέρω, αλλά δείτε πώς είναι. Θα παρατηρήσετε επίσης και κάτι άλλο, να αναφέρουμε και κάποια άλλα πράγματα για την Ισλανδία. Η Ισλανδία είναι η χώρα of fire and ice. Είναι η χώρα του. Πραγματικά στην κυριολεξία. Η χώρα της φωτιάς και του πάγου. Γιατί? Και είναι όντως ακριβώς όπως θα ακούσετε. Γιατί όμως? Όλη η Ισλανδία από κάτω, παιδιά, τα περισσότερα μέρη είναι ηφαίστεια. Όλα από κάτω από λάμπ. Από τη στιγμή από κάτω μας είναι, δηλαδή, κοιμάται στην κυριολεξία ένας θεός της φωτιάς, όπως θα λέγανε και πάλι. Ναι. Και ο θεός της φωτιάς παρακάτω είναι μας. Περπατάμε μέσα σε κάποια άλλη. Γιατί μπορεί να ανοίξει ξαφνικά από κάτω και να βγάλει λάβα από πουθενά. Εκεί που περπατάτε μπορεί να ανοίξει η γη στη μέση και να βγάλει λάβα. Αυτό συμβαίνει φυσικά μια φορά στα πόσα χρόνια. Εντάξει, αυτό συμβαίνει, ρε παιδιά. Αυτά, για το μεταξύ, αυτά τα μαύρα πετρώματα κάτω, όλα αυτά είναι τέτοια. Ιστογένεια, έτσι. Δεν είναι... Τώρα που βλέπετε τα μαύρα πετρώματα είναι από την καυτή λάβα των ηφαιστείων από τα πολύ παλιά χρόνια. Ακριβώς. Και είναι, εκμεταλλεύονται τα πάντα εδώ. Εκμεταλλεύονται, ας πούμε, το νερό τους από κάτω και το ρεύμα τους. Δεν είναι δωρεάν αυτά, είπαμε. Είναι να, δωρεάν, να τονίσουμε ότι οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν το ρεύμα και το νερό τους τζάμπα. Ναι. Μπορούσε κυριολεξία να κάψουν όσο ρεύμα και όσο νερό θέλουν. Γιατί το παίρνουν από τις ενεργειακές θερμές ζώνες. Δεν πληρώνουν τίποτα. Φυσικά και εμείς έχουμε ενέργεια αιωλική, αλλά να μην μπορούμε την κάνουμε την ενέργεια. Αφήστε το. Είναι πονεμένη ιστορία. Τα ξέρετε αυτά. Ψάξτε τα όσα τα ξέρετε. Στο YouTube ψάξτε και θα δείτε γιατί δεν έχουμε όλη εκείνη. Εκμεταλλεύονται λοιπόν το νερό. Το νερό εδώ πέρα, αν ανοίξει τη βρύση και είναι ζεστό, είναι και δωρεάν όπως είπα και το νερό και το ρεύμα πριν. Είναι τέτοιο. Είναι, προέρχεται από τα πετρώματα κάτω, από τη φύση. Δεν είναι δηλαδή νερό το οποίο βγαίνει. Όλοι έχουν νερό έτσι δωρεάν επειδή το εκμεταλλεύονται και το δίνουν και δωρεάν όπως είπα. Ξανά το είπα. Επαναλαμβάνω, αλλά θέλω να το λέω. Οι πολιτικοί όλοι τρώνε, σε όλο τον κόσμο τρώνε λεφτά, αλλά εδώ συγκεκριμένα νοιάζονται και για το λαό. Βέβαια. Αυτό είναι το θέμα. Δεν νοιάζονται μόνο για την πάρτη. Ακριβώς. Το τονίσουμε αυτό το πράγμα σε κάποιους δικούς μας, δεν λέω ονόματα πολιτικούς εκεί κάτω. Όχι, δεν θέλω τίποτα, δεν με νοιάζει. Ονόματα δεν λέμε, αλλά κάποιοι δικοί μας πολιτικοί να τα ακούν αυτά τα πράγματα. Και το νερό τους έχει μια περίεργη μυρωδιά. Μυρίζει σαν αυγό. Πώς θα βγάλει βράδυ, α πούμε. Είναι λίγο περίεργο, άμα θα έρθετε εδώ πέρα και πληθείτε με νερό. Κυρίως ήταν ζεστό μυρίζει. Μυρίζει πολύ, μην τρομάξετε, δεν είναι σκατήλα να το πω έτσι. Όχι, όχι, είναι καθαρό νερό. Περίεργο πράγμα, κάτι βρωμερό. Είναι επειδή φιλτράρεται μέσα από τους φυσικούς πόρους της γης και δεν χρειάζεται χλώρια και βλακείς που βάζουμε εμείς κάτω στην Ελλάδα. Κάτι παράμε με τη σουρωτή. Που είναι φυσικό. Εγώ μέχρι ένα διάστημα δεν ήξερα ότι η σουρωτή είναι φυσικό νερό. Καλά, αυτά δεν έγινε, τα λέμε. Εντάξει, δεν πειράζει, να σου πω, δεν έχω θέμα. Επομένως. Αυτά λοιπόν και η λίμνη μας στα μέρη εδώ, τα είδαμε όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο καιρό με το τέταρτο βίντεο. Θα κάνουμε και άλλο βιντεάκι. Αναμονή μέχρι τότε. Στο επόμενο ραντεβού μας. Τα λέμε. Πάπιες. Πάπιες και κύκνη. Τα πουλιά του και έτσι κόκκι. Το κολοφράζ είναι κύκνη. Και άλλες πάπιες. Βόλικες. Πούς. Κύριε, τι ωραία που είναι. Μην βάζω, σε πειράζω. Ντάφι. Δεν μπορώ να σε φάω τους ψάρους. Θέλεις τη διαδικασία για να ψηφίσω. Κι άλλες συμπάρχες εδώ. Και εκεί απέναντι στο νησάκι βλέπουμε κάτι. Μπόλικες. Και μας πάνε στο κύριο την κάτσα. Κι άλλα πετύμενα. Από πάνω και άλλα πετύμενα. Είχα λοιπόν και μη. Όλα εδώ. Α, αυτό είναι χειρόφωνο μου. Μ' αρέσει πολύ. Πράσινο, κεφάλι. Μαχητική και εκεί βλέπω. Τεράστιο. Τα είσαι εδώ.
Και φυσικά η γλάρη. Η τσιριχτή γλάρη. Όλοι θα πάρετε, παιδιά. Θα βγάζει και στο νερό. Αν είχα πάντως γλάρα θα το ονομάζω Άλφρεντ. Ξέρετε εσείς που έχετε δει την ταινία. Τους γλάρους τους λέμε Άλφρεντ. Ω, τον άρπαξε το θωράκιος. Συνεχίζουμε την περιήγηση λοιπόν. Εδώ είμαστε σε ένα προάστιο πιστεύω του Ρέικιαβικ. Ρέικιαβικ αναφέραμε τι σημαίνει στα αγγλικά. Smoke Cove. Cove είναι ένα μέρος ας πούμε σαν λιμάνι κάτι νομίζω. Το ονομάσαν έτσι γιατί το μέρος εδώ είναι φυσιογενή και καπνίζει. Και πάμε προς τον ναό που βλέπετε εκεί. Εκεί και τον ναό. Τον μεγάλο. Βλέπουμε εδώ τα σπίτια πως είναι. Και πιστέψτε με, ένα απρόσιτα στη γειτονιά που είμαστε αυτή τη στιγμή εμείς και καθόμαστε. Εδώ είναι ακόμη πιο απρόσιτα γιατί είναι προάστιο. Το σπίτι των ονείρων σας λοιπόν, θαυμάστε. Όποιος ποτέ του πέσει πολύ χρήμα ή έχει χρήμα, μην το σκεφτεί, μπορεί να έρθει εδώ να πάρει ένα σπίτι και να ζήσει μια όμορφη ζωή. Το σπίτι των ονείρων. Όλα λίγο πολύ το ίδιο είναι, δηλαδή δεν μπορείς να διαλέξεις απαραίτητα στα πάντα. Έχει κάποια που είναι λίγο πιο ωραία, εντάξει, λογικό, είναι ανάλογα. Αυτό είναι ένα σπίτι που θα έλεγε όλος ότι για τα δεδομένα της Ελλάδας είναι βίλα, βιλίτσα. Αλλά... Α, μέχρι εκεί ξαναγυρίζουμε λοιπόν. Ναι. Αλλά εδώ μπορεί αυτό να είναι και ένα normal σπίτι, έτσι. Εδώ που τα λέμε. Εκεί πάμε τώρα προς τα εκεί εμείς. Βλέπουμε λίγο. Ναι. Προχωράμε. Πύλη εδώ του σπιτιού αυτή. Ας μην πολύ κοιτάνε γιατί μπορεί να νομίσουν ότι κάνουν και κάτι κακό. Όσο να είναι εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Φωτογραφίζουμε. Και λίγο ήλιο εδώ πέρα. Πού και πού βλέπουμε εκεί. Κήπος των ονείρων σας κύριε Σιχύρη. Παγκάκι, αιώρες, πράσινο. Έχετε μια ήσυχη και με χαμηλά και πολύχρωμα σπιτάκια. Κάτι που στην Ελλάδα να το δείτε πλέον σε κορδιδάκια. Όλες ξεχάσουν. Κοιτάξτε, το στυλ αυτό δεν υπάρχει τόσο στην Ελλάδα με σπίτια, με τέτοιες με σκεπές αυτό. Δεν είναι... Εντάξει, το βρίσκεις αλλά πιο σπάνια. Και αυτό είναι ωραίο σπιτάκι εδώ. Γιατί υπάρχουν πάλι στο χωριά, τα λέμε και αυτά, τα λιγά χωριά, υπάρχουν χαμηλά σπιτάκια. Σαφώς και υπάρχουν. Τέτοια στήλη διαρρύθμισης, απλώς είναι πιο ελάχιστα και είναι χαντακωμένα σε κάτι χωριά μέσα στα βουνά και μέσα σε κάτι. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Αυτό είναι υποκατασκευή βέβαια λίγο, αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι βιλίτσα καθαρή. Ήθελα να βάσω πολύ γιατί η μία μέσα κοιτάει λίγο αχαρία. Άλλο τουρισμός κύριε Σκητή, φέρει σπίτι που κάποιος είναι. Όσο να είναι. Ο ένας σκύλος εκεί μας κοιτάει. Μας λουκάρει. Θυμίζει ψιλοαμερικάνικη ταινία, όσοι έχετε δει αυτό το προάστιο σε αμερικάνικες ταινίες. Σπιτάκι εδώ πάρε το μικρό. Άρα γίνει για παιχνίδι. Φτιάξανε σπιτάκι για το παιδί τους να παίζει, προφανώς. Πώς είναι τα δεντρόσπιτα σε αμερικάνικες ταινίες, εδώ είναι τα μικρόσπιτα που είναι έξω στις αυλές και δεσπόζουν. Εδώ και εκεί. Όπως θα παρατηρείτε, επικρατεί πολύ το αμερικάνικο στοιχείο, ναι, στην Ισλανδία και σε αρχιτεκτονική μικρών σπιτιών προαστιακών κυρίως.
Θα δείτε πολύ αμερικάνικο στοιχείο. Και όπως και στα σούπερ μάρκετ σε προϊόντα θα δείτε πολύ αμερικάνικο στοιχείο. Πουλάνε πολλά προϊόντα από την Αμερική. Θα βρίσκετε σοκολάτες, γλυκά γλυκίσματα τα οποία τα βρίσκεις, ας πούμε, κυρίως εκεί. Δεν τα έχουμε εμείς κάτω. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι απαραίτητο. Είναι κάτι. Όποιος θέλει junk food πολύ, μας αρέσει όσο να είναι και εμάς λίγο πολύ. Θα βρούμε κάτι. Σολβαλά κάτα. Μάλιστα. Μάλιστα. Η γειτονιά, Σολβαλά κάτα. Εδώ η γλώσσα είναι λίγο μασημένη, τα λένε λίγο μασημένα τα λόγια. Λογικό είναι, είναι η γλώσσα τους τέτοια. Και τώρα πήγαμε στον κεντρικό δρόμο. Οκ. Κλείνουμε για τώρα. Και θα συνεχίσουμε αν βρούμε και τίποτα εδώ τώρα ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος θέλει να παίξει μαζί μας. Μια όφω μας φωνάζει, ένας τρεμένος γατούλης, ημέρος. Και είμαστε σε ένα πολύ ωραίο ναό εδώ πέρα. Άλλο και πολύ. Άλλη φάση δηλαδή. Πριν μπήκαμε στον αδερφό μου, δεν ξέρω αν επιτρέπεται βίντεο μέσα. Έγραψα. Βλέπω από έξω πέρα εδώ πέρα. Ο γατούλης έχει πανικόβλητος. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Α, πολύ άρεσε και γι' αυτό γράψα. Κάνουμε λίγο ένα look το ναό πριν φύγουμε. Το πανέμορφο αυτό κτίσμα εδώ πέρα. Το πανέμορφο. Έχει διαφορετική φάση τέλος. Δηλαδή, οι δικές μας εκκλησίες είναι λίγο πιο αυστηρές στο θέμα του ρυθμού, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Ειδικά τα έργα τέχνης μέσα που υπάρχουν, τα εικονίσματα και όλα αυτά είναι διαφορετικού τύπου εντελώς. Ξανά έρχεται ο Γατούλης ο φίλος μας λοιπόν για να παίξει. Εντάξει, τελικά δεν φοβήθηκε προφανώς. Μιαου Γατούλη. Πού ψάχνει και. Είναι από κάπου το γύρνει κι αυτός. Εδώ δεν έχει τόσα δέσποτα όπως έχει τώρα στην Ελλάδα, μην φοβάστε. Πιο πολλά δέσποτα βλέπουμε στην Ελλάδα. Και από το ένα είδος και από το άλλο. Εκεί νομίζω είναι κάποια νοσοκομεία. Και εκεί ο μπράδερ που διευθετεί τα πράγματά του. Ας κάνουμε ένα look λίγο το μέρος. Φαντάζομαι ότι επιτρέπεται να πατάω στα χόρτα εδώ. Ελπίζω να μας κυνηγήσουν γιατί. Δεν υπάρχει φαντάζομαι πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πανέμορφο κτίριο λοιπόν και συνεχίζουμε.